κομπρεσέρ να ακούς έξω από το σπίτι μου. Τέλειο, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή τόση ώρα, τώρα όμως ήρθε το κομπρεσέρ, τώρα που μιλάω και κάνω βίντεο. Τέλος πάντων, welcome σε ένα ακόμα vlog σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Πεμπτούλα σήμερα, 14 Τετάρτου και Παρασκευή αύριο κλείνουν τα σχολεία. Η χαρά μου έχει πάει πίσω από τα αυτιά μου και φτάνει και ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα vlog, στο οποίο είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα και πάρα πολύ χαρούμενα. Αρχικά έχω να σου πω ότι κλείνουν τα σχολεία, 15 μέρες θα ξεκουραστούμε, παίζει, μάλλον θα παιχτεί και ταξιδάκι, το οποίο θα μας γεμίσει τα πνευμόνια μας οξυγόνο και θα πάρουμε και χρωματάκι στο δέρμα, γιατί να σου πω την αλήθεια, το mood της Αθήνας εμένα προσωπικά με χλωμιάζει για πολλούς λόγους. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, σήμερα που λες, θα δεις και supermarket haul, φιλενάδα, γιατί εγώ μπορεί να μην πήγα, αλλά κάναμε χθες μία παραγγελία από το Σκλαβενίτη για να μας έρθουν εδώ πέρα στο σπίτι. Αφού δεν γινότανε, δηλαδή δεν γίνεται, αφού ο ένας δεν μπορεί, ο κόλος του πονεί, καταλαβαίνεις ότι πρέπει κάποιος να ψωνίσει τέλος πάντων και να φέρει εφόδια και πολεμοφόδια εδώ πέρα στο σπίτι. Οπότε το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να παραγγείλουμε. Παραγγείλαμε που λέτε και μου είπε αυτός 11 με 1 θα στα φέρω. Οπότε εδώ πέρα θα δεις και ένα σούπερ μάρκετ hall. Πήγα λοιπόν εγώ σήμερα Πέμπτη για καφεδάκι, έφαγα και το σωσωμένιο το κουλουράκι μου και μέχρι να μου έρθουν και τα ψώνια έχω να σου δείξω ένα θεματάκι το οποίο δεν στο έδειξα από επιλογή στο προηγούμενο vlog για να μην βαρεθείς. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι δέχτηκα απίστευτες κολονίτσες dupe brand, τα οποία είναι από το brand Nick Τζεβίκ, Νίκος Γεωργιάδης. Είναι ένα παλικάρι το οποίο τα φτιάχνει μόνο του, χειροποίητα, και έχει μεγάλη ποικιλία σε skin care προϊόντα, body care για τα μαλλιά, για το πρόσωπο και γενικά. Έχω κάνει φυσικά story στο Instagram, οπότε αν δεν με έχεις ακόμα ακολουθήσει, αν θέλεις κάνε ένα follow στο Instagram και μην ξεχνάς παρεπιπτόντως να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι και να χτυπάς και το κουδουνάκι, γιατί τον τελευταίο καιρό αν δεν χτυπήσεις το κουδουνάκι, αν και το έχεις χτυπήσει, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά με το YouTube. Πάντως χτύπησε, χτύπα το, για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από την Μπέλα Μέλ. Πάμε να σου δείξω τις κολόνιες. Λοιπόν, αυτή τη φορά μου έστειλε και για μένα, αλλά και για τον Μάριο. Θα αρχίσω με την Black Opium. Όπως βλέπεις, είναι στα 100 ml και έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα την όμορφη την συσκευασία, η οποία η Black Opium είναι φανταστική. Η δεύτερη κολονίτσα είναι η Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle, δεν ξέρω, πάρ' το όπως θες. Coco, Coco, Soco, Moco, τέλος πάντων, Coco Mademoiselle. Για τον άντρα έστειλε Cool Water, αξία ανεκτιμητή, και του έστειλε και μια Jean Paul Gaultier. Αμέ, κάποια στιγμή στο account μου θα παίξουν οι κολόνιες σε διαγωνισμό και τώρα που είπα διαγωνισμό τρέχει ήδη με Dallon Cosmetics καινούριος διαγωνισμός με την πράσινη σειρά που σας έδειξα στο προηγούμενο vlog, αν δεν το έχεις δει να πας να το δεις, που σου έδειξα το PR πακέτο από Dallon Cosmetics. Τώρα θα σε αφήσω να κάνω καμία δουλειά εδώ μέσα μέχρι να έρθουν τα ψώνια και να τα πούμε με το supermarket haul. Και ανοίγω πάλι την κάμερα. Τώρα έκατσε παιδιά, μόλις τελείωσα το σκούπισμα και στην πορεία του τέλους του σκούπισμα μου χτύπησε και ο κύριος από το Σκλαβενίτη. Εν τω μεταξύ δεν μου χτύπησε ακριβώς. Με πήρε τηλέφωνο ο Μάριος και μου λέει: καλά, γιατί δεν ανοίγεις τον κύριο από το Σκλαβενίτη? Λέω: εγώ δεν ανοίγω. Όχι, εγώ δεν ανοίγω και δεν ανοίγω. Φύγα στο μπαλκόνι, του λέω: κύριε! Ρεζί, λέει, έγινε Παναγία μου. Λέω: γιατί δεν μου χτυπάτε? Μου λέει: σου χτυπάω, αλλά δεν ανοίγω. Λέω: χτυπάτε το κουδούνι, το κανονικό? Ναι, ναι, δεν έχει κι άλλο. Ωραία, λέω: κατεβαίνω. Πω, πω καλά, μια εμφάνιση τέλεια. Μπλουζάκι από πάνω και πιτζάμα με πατούσες αγελαδινές. Πω, πω, πολύ φάει σου άικο. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ευγενικός ο κύριος. Λέω: φέρτε τα, φέρτε τα. Εν τω μεταξύ, αγώνα εγώ. Λέω: Παναγία μου, εγώ με το πόδι μου και τη μέση πώς θα τα ανεβάσω? Μου λέει: πανέδο ευγενέστητο. Όχι, όχι, μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε βοηθήσω εγώ. Λέω: οκ. Εν τω μεταξύ, έπρεπε να τον πληρώσω, έπρεπε να ανοίξω και την πόρτα. Αλλά λέω: τον προετοίμασα, του λέω: αγαπάτε τα σκυλάκια? Γιατί δεν πρόλαβα να τη βάλω μέσα. Γιατί συνήθως όταν έρχεται κάποιος άγνωστος, κλειδώνω το σκυλί μέσα για να. Για, ξέρεις, ρε παιδί μου, για διάφορους λόγους. Δεν το πρόλαβα, λέω: έχει τη σκυλή μου, λέει. Έχω, λέει, ένα μπέγκλ. Ωραία, λέω. Εγώ έχω ένα τσοπανό σκυλό. Α, δεν μου το πει, μου λέει αυτό. Λέω: άκου, λέω. Δεν δαγκώνει. Είναι πολύ καλή γενικά. Την έχουμε μάθει. Και άνοιξε το σκυλί. Λέω: θα σε μυρίσει, λέω. Μη φοβάσαι. Πω, πω, βγενέστε το. Σωστά, τον πλήρωσα τον άνθρωπο. Να είναι καλά, με βοήθησε. Χάιδεψε και την πρίνσες. Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να σου δείξω τώρα τι πήρα. Δεν πήρα πάρα πολλά, γιατί παιδιά, επειδή έρχεται Πάσχα, θα πάμε πάλι να ψωνίσουμε κρέατα και αυτά. Οπότε κάτι θα σου δείξω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα δημητριακά αυτά από το Σκλαβενίτη, Milhouse. Με
μαύρη σοκολάτα. Είναι φανταστικά, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρα. Καλά, εννοείται νηστεία θα πέσει, καταλαβαίνεις. Τσακίρις αυτά τα πατατάκια. Κόκα κολίτσες. Γάλα καρύδας άλπρο. Βασικά δεν το έχω δοκιμάσει. Και πρώτη φορά βασικά το πήρα. Για να δούμε. Μισό. Δεν μπορώ. Α, εδώ έχουμε τα γάλατα, οπότε δεν θα σας δείξω τώρα όλα. Εντάξει, πες το. Πιέστο ελαφρύ. Για τον καφέ. Παπορέ γάλα, γιατί εδώ πέρα η δούσα της πλακεντίδας δεν πίνει φρέσκο. Μόνο βρώμης και καρύδας. Λοιπόν, έτσι. Κατσέλης μαύρο. Παναγία μου. Λοιπόν, μπροκολάκι ενός, δεν ξέρω. Πάντως από ό,τι κατάλαβα πρέπει να το βάλω κατάψυξε αυτό, οπότε πάνω το βάλω και έρχομαι. Λοιπόν, έβαλα το μπροκολάκι μέσα από αυτό βρωμάει. Σκύλο τροφή φρίσκης, okay. Βρωμάει. Πήρα χαρτί κουζίνας γλάρος. Πήρα τώρα για την νηστεία νούντλους, πάρα πολλά πακέτα. Αρέσουν σε όλους μας βασικά και ιδίως στα παιδιά. Πήρα, μην πέσεις, 2 πακέτα γουασιά. Έτσι, γιατί δεν μας αρέσουν οι κοινές φρυγανιές. Πήρα αυτή εδώ πέρα τη συσκευασία μέλι Αττική, την οποία τη λατρεύω αυτή τη συσκευασία. Μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβή, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό το πράγμα με το κουτάλι που τη λύγεται και αυτά δεν μπορώ. Εγώ θέλω την ευκολία μου. Κλουπ, κατευθείαν στο γιορτάκι και μπαμ μπαμ. Λοιπόν, στη συνέχεια πήρα αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι φιστίκια κοκτέιλ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην επόμενη σακούλα. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε με πατατάκια, με μπαρμπεκιού, το συγκεκριμένα, και αυτά είναι ναι, με μπαρμπεκιού. Ξέχασα κιόλας τι παρήγγειλα. Εν τω μεταξύ ήρθε μπαμπαμ, έτσι. Δεν το συζητάω. Α, και εδώ έχουμε κοκακολίτσες πράσινες. Χαμός γίνεται εδώ πέρα, δεν έχω κάτι. Αυτά παιδιά παρήγγειλα. Να σου πω την αλήθεια, πέρα από γαλοπούλες και τυριά που πήρε χθες ο άντρας μου από το My Market, γιατί είναι κοντά μας, αυτά πήρα χούμους, το έχω έξω στο ψυγείο. Αυτά παιδιά δεν πήραμε κάτι άλλο, γιατί σίγουρα θα πάρουμε, σίγουρα θα προμηθευτούμε κρέατα και αυτά για το Πάσχα, γιατί θα κάνουμε εδώ πέρα Πάσχα, μετά θα φύγουμε. Πάω να τακτοποιήσω όλο αυτό σιγά σιγά πριν έρθουν τα παιδιά, γιατί τώρα είναι η ώρα να έρθουν τα παιδάκια μου. 2 hours later. Γεια σας ξανά, καλά, η ώρα έχει πάει 7 και 18. Καλά, έχουμε φάει εννοείται το μεσημέρι, ξεκουραστήκαμε, είδαμε και ταινιούλα. Παρ' όλα αυτά έχω να σου πω ότι σήμερα δεν είχαμε διάβασμα, οπότε δεν είχα να σου δείξω κάτι. Ο Γιώργος έχει πάει ήδη προπόνηση ποδόσφαιρο και τώρα είναι στην εργοθεραπεία και σε λίγο θα πάω να τον πάρω. Και έχω να σου πω ότι θα την κλείσω αυτή τη μέρα κάπου εδώ, έχει έρθει και η Ουρανία τώρα. Γεια σου Ουρανία! Οπότε θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα. Καλημέρα σας! Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε εδώ πέρα στο αυτοκίνητο, Παρασκευάρα σήμερα. Τελευταία μέρα στο σχολείο. Yeah baby. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε μάθημα. Είναι αυτό όμως, Ελβίδη, δεν διαβάσαμε τίποτα. Κάτι είναι και αυτό. Είχαμε. Δεν ξέχασα το πρώτο σχολείο. Τι είχατε? Μία άσκηση στη γλώσσα. Μάλιστα. Καλά. Συγχωρείς επειδή είναι τελευταία μέρα, αλλά γενικά μην το ξανακάνεις αυτό, okay. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βράξουμε τη μέρα. Πάω εγώ, το Γιώργο στο σχολείο, η Ουρανία δεν καταδέχεται να έρθει μαζί μας. Τέλος πάντων. Και πού θα κάτσει, μωρέ? Ναι, είναι και ότι και από πίσω έχω και το κουτί γνωστής εταιρείας τροφίμων και παραγγελιών. Λοιπόν, οπότε πάω το Γιώργο στο σχολείο και μετά πάω για καφέ. Μπήκα παιδιά στο σπίτι και βρήκα αυτό το μωρό. Πού είναι το κορίτσι μου? Πού είναι το κοριτσάκι μου? Να σου τραγουδήσω λίγο. Το κορμί της τα διαμάντια είναι όλα τα λεφτά. Γουστάρω να μαλίτης και εσύ να σε η μαντάμ. Παιδί μου! Το σκότωσες ρε μάνα, πες. Οχ, κοπέλα μου εσύ. Αχ, το κοριτσάκι μου. Πιτσι. Γεια σας ξανά! Και τώρα μόλις έκατσα εδώ πέρα στην κουζίνα, έχω βάλει εδώ πέρα το τοστάκι μου να γίνεται. Σήμερα φιλενάδα έχω φτιάξει αρακούλι. Το βλέπεις?
Το βλέπεις, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι για αρακά, αλλά έκανα από βραδείς κάτι γρήγορο, γιατί ακόμα πονάω. Λοιπόν, σήμερα το μενού έχει πολύ χαλαρότητα, με την έννοια ότι με το που θα έρθει το παιδί, θα του βάλω να γράψει την εργασία που έχουμε για έναν επιστήμονα που άλλαξε τον κόσμο, για να μην έχουμε πολλά φιλενάδα, και έτσι να κάνουμε έτσι μια γρήγορη επανάληψη στην ενότητά μας, να τον έχω κάπως έτσι ετοιμάσει για το διαγωνισμό. Πού θα γράψουνε, αλλά θα ξανακάνουμε επανάληψη όταν θα γυρίσουμε, αν προλάβουμε, γιατί εμείς θα γυρίσουμε μια μέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία. Τόσο καλά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Σήμερα που λέτε το απόγευμα θέλω να πάρω τον μικρό μου για να πάμε να πάρουμε ένα δωράκι, γιατί την Κυριακή έχει να πάει σε ένα πάρτι ο γιος μου, οπότε θα πρέπει να πάρουμε ένα δωράκι στο κοριτσάκι που μας έχει καλέσει. Αλλά πριν αυτό θέλω να πάω να του πάρω και ένα πουκάμισο. Οπότε θα προτιμήσω να πάω στο Athens Heart, που έχει μεγάλη ποικιλία σε καταστήματα. Μπορώ να βρω διάφορα brand. Με καλύπτει κάθε φορά το Athens Heart, οπότε το απόγευμα θα παίξει Athens Heart. Μετά θα τον πάω στη γιαγιά του. Μπορεί να πάρω και την Ουρανίτσα το απόγευμα, να έρθει και αυτή μαζί μας να κάνει άτα το παιδί. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γενικά, είμαι σε πολύ καλό mood. Έχω βγάλει και ένα πλυντήριο τώρα πριν το έχω απλώσει. Σιγά σιγά, μέχρι να το πάρω, να πάρω τη λεκάνη, να πάω στο μπαλκόνι. Πέρασε ένας αιώνας, να σου πω. Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα και θα το πούμε λίγο πιο μετά. Τι καλό στα παιδάκια μου, τι έχουμε? Έχουμε αυτό. Ωρε φίλε, α, είναι εντυπωσιακό. Τέλειο. Μάρια, έτσι για το Πάσχα. Καλό Πάσχα. Και διακοπτάκι και μπαίνει μπαταρία. Τέλειο. Και τι άλλο, Γιώργο, δώσ' μου και το άλλο. Τι είναι αυτό? Λαγουδάκι. Κουνελάκι. Τι έγινε, Γιωργάρα, πώς νιώθεις? Έκλεισε το σχολείο, ρε Γιώργο, τη Δευτέρα δεν θα πάμε σχολείο. Ρε Γιωργάρα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάμε σχολείο, να το ανοίξουμε εμείς. Με τι κλειδιά? Λοιπόν, άκου. Θα φάμε. Θα διαβάσουμε για τον επιστήμονα να το γράψεις. Δεν γίνεται. Και μετά θα πάμε να πάρουμε το δώρο. Εντάξει. Για τα γενέθλια. Και στο γνωστό το μέρος εδώ πέρα, στο δωμάτιο του Γιώργου, όπως βλέπετε, έχουμε και πασχαλινό mood εδώ πέρα με διάφορες εργασίες που έχει κάνει. Και ήρθαμε τώρα στο γνωστό το μέρος για να γράψουμε πράγματα για έναν γνωστό καλλιτέχνη ή επιστήμονα που έτσι άλλαξε τον κόσμο. Και εμείς διαλέξαμε, Γιώργο, να γράψουμε για την μητέρα Τερέζα, που έκανε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στην Ινδία. Λοιπόν, για γράψη. Γεννήθηκε το 10 και ήταν μοναχή στην Καθολική Εκκλησία με σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στην Ινδία. Λοιπόν, με σπουδαίο. Οπότε θα σας αφήσω για να γράψουμε και τη μητέρα Τερέζα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουν έρθει. Τελικά νόμιζα ότι δεν θα έχουμε τίποτα για διάβασμα. Νόμιζα μόνη μου. Έχουν έρθει εργασίες και φάση είναι ότι εμείς δεν το έχουμε το ανθολόγιο. Το έχουμε χάσει. Αν μην γελάς, θα το βρει η μαμά. Θα το εκτιμώσει. Δόξα τω Θεώ, το δίκτυο κάνει καλή δουλίτσα. Οπότε η μανούλα θα τα βρει. Μπορεί να μην έχουμε το βιβλίο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σας αφήνουμε να διαβάσουμε και θα τα πούμε το απόγευμα που θα πάμε στα H&M για να ψωνίσουμε το δωράκι, αλλά να ψωνιστούμε και εμείς. Λοιπόν, οπότε θα σας αφήσουμε τώρα. Γεια σας! Τελειώσαμε από τα H&M, πήραμε στο κοριτσάκι ένα σορτσάκι, ξέρετε, με τα σκισίματα και ένα κοντομάνικο, tie-tie, τύπου tie-tie, κοντομάνικο. Λοιπόν, όμως ψώνησε και ο Γιώργος, οπότε Γιώργο, κάνε μας ένα H&M haul. Για πάμε. Πρώτα. Πήραμε και στην Ουρανία και πήρα και στο Γιώργο. Αλίμονο. Εγώ δεν τα ξεχωρίζω τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό το πήραμε για την Ουρανία και το ίδιο πήρα και εγώ. Ένα shorts. Είναι και ελαστικό το τέτοιο, το ύφασμα. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ βολικό και έχει και πολλά νούμερα, παιδιά. Και είναι, εντάξει, 20 ευρώ έκανε το συγκεκριμένο. Εντάξει, οκ. Okay. Για δείξε και την πουκαμισιά σου. Καλά, ποιος δεν τη φορά αυτή την πουκάμισο. Σε είδα. Έλα.
Για δείξε και τι ωραίο χρώμα που... Κοίτα εδώ χρωματάρα που επέλεξες, ρε Γιώργο. Κοίτα εδώ χρωματάρα. Δεν είναι γαλάζιο όσο φαίνεται στην κάμερα. Τυρκουάζ. Είναι τυρκουάζ, μπράβο. Λοιπόν, το ύφασμα είναι πάρα πολύ δροσερό. Είναι λινό και έχει ιδιαίτερη λεπτομέρεια στα μανίκια. Μισό λεπτό, βλέπεις. Κοίτα εδώ, design. Είναι φοβερό, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το ταιριάξαμε τέλεια το σετάκι του Γιώργου. Πήραμε και στην Ουρανία, πήραμε και στη μαμά, πήραμε και το δωράκι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σε πάω στη γιαγιά. Εν μεταξύ, ρε φίλε, η φάση. Τι καιρός είναι αυτός. Συννεφιά είναι. Συννεφιά θα βρέξει. Γι' αυτό πονάει πάλι το πόδι μου. Δηλαδή δεν γίνεται. Εγώ δεν το θα. Το βράδυ θα βρέξει. Το βράδυ θα βρέξει, λες. Εντάξει. Τι είναι αυτό. Τρένο. Τρένο. Ωγιο. Πάμε. Και μετά από κάποιες ώρες έχουμε έρθει στο σπίτι. Πήγα το Γιώργο στην πεθερά μου. Εν τω μεταξύ έχει φοβερή υγρασία. Φοβερή. Νιώθω τα πόδι μου και τα πόδια μου βασικά σαν μπουκάλια αυτή τη στιγμή. Έκανα ένα ζεστό μπάνιο. Θα χαλαρώσω τώρα. Είμαι εδώ πέρα με την Ουρανία. Να δούμε λίγο Netflix και μετά έχει και Νικολούλη. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Πραγματικά όλο αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ειλικρινά. Και αν συμφωνείτε, okay, μπορώ να αντέξω ότι το τρεντάρουν γενικά, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν πράγματα, αλλά γράψτε μου από κάτω. Δεν νομίζετε ότι επειδή αυτό το θέμα πουλάει και είναι ξεφτύλα, γιατί έχουν χαθεί τρεις ψυχούλες, πουλάει αυτό το πράγμα, δηλαδή πουλάει και το τρεντάρουν. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτό το vlog έχει έρθει το τέλος του και λέω να το κλείσω. Οπότε, αν είσαστε εδώ και με παρακολουθείτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε στα social media. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.